Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και τώρα με τον κορονοϊό αποφάσισα να αρχίσω να τηλεφωνώ σε φίλους και γνωστούς και να μιλάω μαζί τους για το πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό. Τους παίρνω τηλέφωνο και μιλάμε για 10 λεπτά. Όχι παραπάνω και όχι λιγότερο. Ένα podcast για το πώς βιώνουμε την καραντίνα. Έχουμε περάσει τόσα. Και αυτό θα περάσει. Security doors sealed. Sector retains in quarantine. Κυρία Χτυμίου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Να σας ρωτήσω κάτι. Είσαστε ένας ιστορικός που πολλές φορές έχει αναφερθεί και σε πολύ μεγάλα ιστορικά γεγονότα θανάτων, ειδικά θρησκευτικά και πολύ αίμα. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς σας φαίνεται ο κορονοϊός και αν είναι πόλεμος, όπως λένε, ή αν το βλέπετε εσείς αλλιώς. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να το δει κανείς αλλιώς, γιατί κάθε επιδρομή ασθένειας που έχει ζήσει η ανθρωπότητα και μάλιστα σε τέτοια κλίμακα είναι ένα μεγάλο καταλυτικό γεγονός. Δεν μπορεί να το δεις αποστασιοποιημένα και ψύχρεμα, γιατί σε αφορά, διότι μπορεί και σένα να σε ακουμπήσει. Μην βλέπετε που εμείς εδώ έχουμε μια πολύ επιτυχημένη διαχείριση, όπως αποδείχθηκε, και στην πραγματικότητα ο φόβος μας είναι μικρότερος. Αν ήμασταν στην Ιταλία ή στην Ισπανία θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο φόβο, και εσείς και εγώ, για το τι πρόκειται να γίνει. Οι μεγάλες επιδημίες επηρέασαν βαθύτατα την ιστορία της ανθρωπότητας και άλλαξαν πολλές ισορροπίες και πορεία των πραγμάτων. Οπωσδήποτε και αυτή θα παίξει ρόλο, διεθνές, παγκόσμιο ρόλο. Όντως θα το θυμόμαστε, ας πούμε, σε 200 χρόνια από τώρα, θα γράψει ιστορία. Βεβαίως, βεβαίως. Έχετε πει πολλά για τον ελληνικό λαό, σε πολλά συμφωνώ μαζί σας, με τα λόγια σας. Από την άλλη, έχουμε καταφέρει, δηλαδή μιλάω για την ασυνέπεια, για το δήθεν, για διάφορα τέτοια έτσι που κατηγορούμε και εμείς πολύ συχνά τους εαυτούς μας. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί αυτή τη φορά στην ασθένεια. Πράγματι, αυτή τη φορά οι Έλληνες αντιδράσαμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι οι κυβερνώντες έδειξαν αποφασιστικότητα και πυγμή, κάτι το οποίο δεν μας συμβαίνει γενικώς, διότι οι κυβερνώντες μας έχουν συνηθίσει εδώ και μεγάλο διάστημα να είναι λαϊκιστές, δηλαδή να κάνουν ό,τι χαϊδεύει τα αυτιά των ανθρώπων. Είχαμε και μια πολύ μεγάλη τύχη ότι δίπλα μας η Ιταλία πέθαινε. Θέλω να πω ότι αν μας είχαν συμβεί σε εμάς πρώτα τα γεγονότα, πρώτους σε εμάς τα γεγονότα, δεν θα είχαμε την ίδια εξέλιξη καθόλου. Δεν θα είχαμε ακολουθήσει δηλαδή πειθαρχημένα τις οδηγίες, διότι δεν θα είχαμε τρομάξει. Γίναμε σοβαροί και υπεύθυνοι και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σπουδαίο, συμφωνώ μαζί σας. Η δικιά σας καραντίνα πώς εξελίσσεται? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ στα 65 μου χρόνια και ζώντας μια ζωή τρομερά έντονη καθημερινά με εκατοντάδες φοιτητές που διδάσκω και άλλους εκατοντάδες ανθρώπους που διδάσκω τα βράδια και κινούμενη σε όλη την Ελλάδα, ανακάλυψα στα 65 μου ότι γεννήθηκα για καραντίνα και ότι είναι ένα μαγικό πράγμα το να είμαι κλεισμένη στο σπίτι μου και να μην βγαίνω από αυτό, διότι κάνω ό,τι ήρεμο και όμορφο αγαπώ, δηλαδή και κοιμάμαι και δουλεύω και διαβάζω και γράφω. Έχω και το προνόμιο, η δουλειά μου να είναι καθιστική του γραφείου, οπότε μπορώ να την κάνω και μάλιστα να την κάνω και πολύ καλά, γιατί είμαι και απερίσπαστη, ενώ σε καθημερινή βάση περισπώμαι από πολλά. Αν έλειπε δηλαδή το κακό που είναι από πίσω, η ασθένεια, που αυτό είναι πολύ βαρύ, οπότε είναι σχεδόν βλασφημία να πει κανείς ότι το περνά καλά. Όμως η αλήθεια είναι ότι το περνώ πολύ καλά μέσα στο σπίτι μου. Μόνη μέσα στο σπίτι μου. Διδάσκεται με όλα αυτά τα καινούργια συστήματα που όλοι με κάποιο τρόπο έχουμε συνδεθεί? Διδάσκω στους φοιτητές μου και το μεταπτυχιακό σεμινάριο και το προπτυχιακό, και έχουμε τις επαφές μας οι συνάδελφοι διαδικτυακά για τις ευθύνες που έχουμε στο Πανεπιστήμιο. Γενικά το πράγμα αρκετά γρήγορα αντιμετωπίστηκε καλά, όχι πολύ καλά, αλλά καλά, διότι πρέπει να λυθούν και πολλά ζητήματα. Πολλοί από εμάς, πρώτοι εγώ, δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη ηλεκτρονικά για να το κάνω, αλλά ένας μας βοήθησε τον άλλον, βάλαμε πλάτη και τελικά ακόμη και εγώ που είμαι στα ηλεκτρονικά τόσο κακή, με λίγη βοήθεια τα καταφέρνω.
Η ψηφιακή διδασκαλία πώς σας φαίνεται, σας δυσκολεύει σε κάτι? Και εδώ είχα μια ευχαριστή έκπληξη. Εγώ είμαι ερωτική δασκάλα, δηλαδή όταν διδάσκω θέλω να βλέπω τους ακροατές μου, να με βλέπουν κι αυτοί, να επικοινωνούν τα βλέμματά μας, και γιατί θεωρώ ότι μόνο έτσι περνάει η γνώση με, και με όλες τις αισθήσεις. Οπότε θα σας έλεγα ότι, και αυτή ήταν η αίσθησή μου, ότι θα είναι πολύ φτωχότερη η διδασκαλία ή καθόλου επιτυχής μια διδασκαλία που γίνεται διαδικτυακά. Ωστόσο, και εκεί διαψεύστηκα, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, γιατί έχει δύναμη και αυτή και έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και με ευχαριστεί. Νομίζω ότι και τα παιδιά αντιστοίχως αισθάνονται καλά. Και δεν θα ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα, πρώτον Θεός βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, με την αίσθηση ότι ήταν πολύ μισερό το εξάμηνο. Οπωσδήποτε θα ήταν πολύ καλύτερα να μην είχαμε αυτές τις συνθήκες, αλλά δεδομένων των συνθήκων το πράγμα και εκεί πήγε καλύτερα από ό,τι περίμενα. Τι σας έχει λείψει πιο πολύ? Να σας πω, μέχρι τώρα τίποτα. Αλλά άμα παραταθεί, φαντάζομαι θα αρχίσουν να φαίνονται τα κενά. Όταν πρωτοάρχισα να μιλώ με τους φοιτητές μου από την οθόνη και να μου στέλνουν μηνυματάκια, κάποιος να σου γράφει κάτι, μια ερώτηση, ένα σχόλιο κτλ. Και άρχισε η οθόνη στα αριστερά να είναι γεμάτη από κάποιες ερωτήσεις, κάποια σχόλια, κάποια... Συγκινήθηκα τόσο πολύ που θυμήθηκα πόσο αγαπώ τους φοιτητές μου και πόσο θέλω να είμαι μαζί τους. Κάποιοι λένε ότι κάποιες συνήθειές μας ενδεχομένως να ψηφιοποιηθούν υπό μία έννοια. Κάποια πηγαίνουν να κοπούν σιγά σιγά, κάποια μαγαζιά να κλείσουν. Δηλαδή ότι όλο αυτό είναι και ένα πέρασμα σε μια εποχή ψηφιοποίησης. Εσείς θα ξανακάνετε μάθημα έτσι δηλαδή? Κοιτάξτε, άμα χρειαστεί βέβαια θα ξανακάνω, αλλά όχι, δεν αντικαθιστά τίποτα την ανθρώπινη επαφή. Τουλάχιστον εγώ δεν θα το προέκρινα. Όμως είμαι βέβαιη ότι η Ελλάδα, ας πούμε, μετά από αυτή την περιπέτεια θα είναι πολύ πιο έτοιμη να κινηθεί σε εργασία εξ αποστάσεως. Έχω φίλους και παιδιά που ζουν στο εξωτερικό και ξέρω ότι στις χώρες που ζουν ήδη κάποιες μέρες τη βδομάδα δεν πηγαίναν στη δουλειά τους και δούλευαν εξ αποστάσεως. Σε εμάς φαίνεται ότι τώρα θα μπούμε και εμείς πιο δυναμικά σε αυτό. Και αυτό δεν είναι κακό, γιατί μειώνει την κίνηση των ανθρώπων στους δρόμους, τα αυτοκίνητα, τη ρύπανση και κάνει τους ανθρώπους να είναι και κάποιες μέρες στο σπίτι. Μπορεί λοιπόν και εμείς εδώ να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όχι εκπαιδευτική, αλλά άλλες εργασίες που δεν χρειάζεται να είναι διαζώσεις, φαντάζομαι ότι θα πάρουν και αυτές το δρόμο της εξαποστάσεως. Θα ξαναγκαλιάσετε εύκολα? Δεν το συζητώ. Ναι. Και αδειμονώ, να βήξω και να φταρνιστώ μπροστά σε φίλο και να βήξω και να φταρνιστεί μπροστά σε μένα. Το θεωρώ ότι θα είναι ό,τι να πω. Όχι μόνο να μιλήσουμε και να χαρούμε ο ένας με τον άλλον. Είμαι και διαχειτικός άνθρωπος, σαν σωστή Ελληνίδα. Οπότε αδειμονώ αυτό το κομμάτι, αδειμονώ να το έχω. Μια τελευταία ερώτηση. Τι είναι αυτό που θα κάνετε με το που τελειώσει ο κορονοϊός, αυτό που θα κάνετε την πρώτη στιγμή, μόλις ανοίξει η πόρτα? Στη βιβλιοθήκη μας και στις βιβλιοθήκες που διαβάζω, γιατί είναι και αυτές κλειστές και από εκεί την πλευρά έχω στέρηση. Το περιβάλλον της βιβλιοθήκης είναι σπουδαίο για μένα και μου λείπει. Και φυσικά ότι αμέσως θα σπέψω στην αίθουσα να συναντήσω τους φοιτητές μου. Μάλιστα. Κυρία Ευθυμίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά, χάρηκα και εγώ που το είπαμε. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και αυτό ήταν το podcast «Η Καραντίνα». Ο καλύτερος τρόπος να με ακούτε είναι από το κινητό σας και είναι πολύ απλό. Μπείτε στο Play Store και κατεβάστε οποιαδήποτε δωρεάν εφαρμογή για podcast. Podcast Addict, Pocket Casts, Spotify. Μετά γράψτε pod.gr και θα βρείτε όλα μας τα podcast. Αν πάλι έχετε iPhone, το εικονίδιο για τα podcast είναι MOV και είναι ήδη εγκατεστημένο. Ψάξτε το και θα το βρείτε. Είναι MOV. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.